Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. 5η 21 Ιανουαρίου. Καλώς ήρθατε στις δημοσκοπήσεις. Τα θέματα της αυτοδιοικητικής επικαιρότητας είναι πολλά. Εμείς μέσα σε αυτή την ώρα θα σας δώσουμε το στίγμα των βασικών θεμάτων όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι αυτή την ώρα. Είχαμε απάντηση χθες σε κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή του ΜέΡΑ25 στον Υπουργό Ιστορικών, τον κύριο Μάκη Βορύδη, σχετικά με τις μονιμοποιήσεις αλλά και αξιολόγηση των υπαλλήλων. Έδωσε σχετική απάντηση ο κύριος Μάκης Βορύδης. Έχουμε διήμερη επίσκεψη του αναπληρωτή Υπουργού Ιστορικών, του κύριου Στέλιου Πέτσα, σε Ήπειρο, Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Θα μείνετε συντονισμένοι εδώ να δούμε μαζί αναλυτικά το πρόγραμμα του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών. Επίσης, αναλυτικό ρεπορτάζ σχετικά με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής για την ανακατασκευή του τραμ, όπου σήμερα έγινε η πρώτη δοκιμαστική διαδρομή, όπου ευελπιστούν, θα ακούσετε και τις δηλώσεις σε λίγο, και ο Υπουργός Υποδομών, ο κύριος Καραμαλής, και ο Υφυπουργός Υποδομών, ο κύριος Κεφαλογιάννης, αλλά και ο Περιφερειάρχης Αττικής, η γραμμή του τραμ να φτάσει μέχρι και τον Πειραιά, κάτι το οποίο θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ μεγάλο όγκο πολιτών που διέρχονται από αυτές τις περιοχές. Πολλά τα θέματα και της σημερινής εκπομπής. Να ξεκινήσω δίνοντας τρόπους επικοινωνίας για να στέλνετε δικά σας μηνύματα, παρατηρήσεις, επισημάνσεις και φυσικά το ρεπορτάζ από τις περιοχές σας. Δημοσκοπήσεις, να έχουμε αυτή την αφίδρομη σχέση επί της ουσίας. Δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV GR στο Twitter, στο Facebook Δημοσκοπήσεις Attica TV. Το email της εκπομπής είναι το δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV.gr. 211-27-0711 είναι το τηλέφωνο του σταθμού και της εκπομπής. www.attikatv.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για να μας παρακολουθείτε και μέσω live streaming και φυσικά το κανάλι μας στο YouTube Δημοσκοπήσεις Attica TV. Επίσης σήμερα, εκτός από τα θέματα στο δελτίο που παρουσιάζει η Ματίνα Πολυχρόνη, τα μικρότερα θέματα της επικαιρότητας αλλά και μια επισκόπηση των αυτοδιοικητικών ζητημάτων, θα παρακολουθήσουμε και τα πρωτοσέλιδα, κάποια πρωτοσέλιδα από τον αυτοδιοικητικό τύπο, τα οποία θα δούμε πώς κυμαίνεται επί της ουσίας η ειδησιογραφία και σε τοπικό επίπεδο και ποια είναι τα κεντρικά τους θέματα. Όλα αυτά εδώ για μία ώρα από τις 3.30 μέχρι 4.30 που είμαστε εδώ καθημερινά. Και τέλος, στο δεύτερο μέρος, να σας πω, να σας προαναγγείλω, οι δημοσκοπήσεις βρέθηκαν στο Δημαρχείο Βρυγλισσίων και συνομίλησαν με τον Δήμαρχο Βρυγλισσίων, τον κύριο Τσένο Μανιατογιάννη. Πάμε σιγά σιγά να ξετυλίξουμε όλη την ατζέντα της σημερινής εκπομπής και ξεκινάμε με την απάντηση που έδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Μάκης Βορύδης, σχετικά με τη μονιμοποίηση αλλά και αξιολόγηση υπαλλήλων σε ερώτηση του Κρήτονα Αρσένη, του βουλευτή του ΜέΡΑ25, σχετικά με την πολύ γνωστή σε όλους μας, νομίζω είναι μία από τις πιο πολύ συζητημένες προκηρύξεις που είχαμε στο παρελθόν, τη γνωστή 3K για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στον τομέα της καθαριότητας. Έχουμε μια προκήρυξη, την 3K του 18, προσλήφθηκαν πάρα πολλοί κόσμοι στην καθαριότητα, πάνω από 5.000 κόσμος, και στις ανταποδοτικές υπηρεσίες. Κατόπιν εορτής, 1,5 χρόνο μετά, αφού προκηρύθηκαν, αφού προσλήφθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, άλλαξαν οι όροι. Μπήκε αυτή η επταετία που απαγορεύει οποιαδήποτε κινητικότητα, απαγορεύει οτιδήποτε προβλέπει για τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους ο δημοσιοπαλλητικός κώδικας. Και για το κίνημα της αξιολόγησης τα θέματα είναι απλά. Θα εφαρμοστούν οι διατάξεις που ισχύουν για όλους. Όπως αξιολογούνται όλοι, έτσι θα αξιολογηθούν και αυτοί. Στους ίδιους χρόνους, στις ίδιες προθεσμίες. Συνδέεται αυτή με τη μονιμοποίησή τους, ακούστε εδώ. Συνδέεται αυτό, ναι. Αυτό όμως δεν είναι διάταξη την οποία έχει προκύψει ξαφνικά. Είναι διάταξη του 2007. Η οποία τι λέει. Οι υπάλληλοι μονιμοποιούνται αυτοδικαίως με τη συμπλήρωση διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας, με εξαίρεση του υπαλλήλου σε βάρος των οποίων έχει επιληθεί πειθαρχική ποινή ή έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη ή έχει εκδεθεί πόρισμα επί ένορκης διοικητικής εξέτασης, καθώς και τους υπαλλήλους των οποίων τα ουσιαστικά ποσότητα βαθμολογούνται στην έκθεση αξιολόγηση με βαθμό μικρότερο του 5. Τι μας λέει η διάταξη εδώ. Τι μας λέει η διάταξη εδώ. Εκ της απλής ερμηνείας δεν χρειάζεται κύκλου ούτε τίποτε. Ότι πρέπει να γίνει μια έκθεση αξιολόγησης για να δούμε αν είναι πάνω από το 5 ή κάτω από το 5. Άρα λοιπόν, με τις προθεσμίες οι οποίες προβλέπονται στον νόμο 4369 του 2016, εκεί θα αξιολογηθούν. Προϋποθέτουν συγκεκριμένα πράγματα. Δεν υπάρχει κάποια ειδική μεταχείριση για τους υπαλλήλους αυτούς, ούτε κάποιο ειδικό ζήτημα για να αντιμετωπίσουν.
Παρακολουθήσατε λοιπόν τι είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εσωτερικών σχετικά με το εν λόγω θέμα. Να δούμε τι γίνεται και με την επίσκεψη του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, του κυρίου Στέλιου Πέτσα. Να δούμε το πρόγραμμα της επίσκεψης. Ήδη πρέπει να πω ότι έχουν ολοκληρωθεί συναντήσεις τόσο με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αλέξη Σταθρό Καρχημάνη, Περιφερειάρχη Υπήρου, τον πρόεδρο της ΠΕΔ, της Περιφερειακής Ενότητας Δήμων Υπήρου και τον Δήμαρχο φυσικά Ιωαννίνων. Πάμε να δούμε τώρα το πρόγραμμα το υπόλοιπο. Στις 4 θα συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη κύριο Απόστολο Τζιτζικώστα σε λίγη ώρα. Επίσης έχει συνάντηση με τον πρόεδρο τον Ιγνάτιο Καϊτεζίδη, είναι ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Και στις 6 αναμένεται η συνάντηση με τον Δήμαρχο, Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κωνσταντίνο Ζέρβα. Επίσης ακολούθως αύριο θα έχει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Κώστα Αγοραστό, τον πρόεδρο της ΠΕΔ Θεσσαλίας, τον κύριο Θανάση Νασιακόπουλο και τον Δήμαρχο Λάρισα, τον κύριο Απόστολο Καλογιάννη. Αυτές έτσι θα ολοκληρωθεί η διήμερη επίσκεψή του σε Ήπειρο, Κεντρική Μακεδονία αλλά και Θεσσαλία. Επίσης να σας πω ότι έχουν γίνει συναντήσεις στο γραφείο του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, έγιναν χθες αυτές οι συναντήσεις με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Νεκτάριο Φαρμάκη, τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κύριο Παναγιώτη Νίκα και τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κύριο Γιώργο Κασαπίδη. Έτσι, ουσιαστικά είχε τις προηγούμενες μέρες και με τον κύριο Γιώργο Πατούλη. Θα προσπαθήσει ο αναπληρωτής υπουργός να συζητήσει όλα τα θέματα αναπεριφερειακή ενότητα με τους αρμόδιους και να δει επί της ουσίας ποια ζητήματα είναι σε εξέλιξη, ποια πρέπει να προχωρήσουν πιο γρήγορα. Θα σας δώσουμε στη συνέχεια και ρεπορτάζ από τι έγινε στις συναντήσεις που προηγήθηκαν, δηλαδή κυρίως με τον Δήμαρχο Ιωαννίνων. Θα σας έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ αμέσως μετά το σύντομο δελτίο. Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε και το χάρτη των κρουσμάτων. Αλλάζουμε λίγο θέμα, αλλάζουμε ατζέντα. Πάμε στα χάρτη των κρουσμάτων, αναπεριφερειακή ενότητα Αττικής, για να σας δώσουμε και εκεί το στίγμα πώς κινήθηκε ο κορονοϊός και πώς καταγράφηκε χθες. 516 νέα κρούσματα κορονοϊού καταγράφηκαν χθες, 230 εντοπίζονται στην Αττική και πιο συγκεκριμένα Ανατολική Αττική, 33 κρούσματα, Βόρειος Τομέας Αθηνών, 36 κρούσματα, Δυτική Αττική, 17 κρούσματα, Δυτικός Τομέας Αθηνών, 22 κρούσματα, Κεντρικός Τομέας Αθηνών, 69 κρούσματα, Νότιος Τομέας Αθηνών, 27 κρούσματα, Νησιά της Αττικής, 2 κρούσματα και Πειραιάς, 24 κρούσματα. Αυτά είναι τα τελευταία δεδομένα που έχουμε. Θέλω σε αυτό το σημείο, πριν πάμε σε λίγο, να μιλήσουμε και για μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Όπως σας είπα και πριν, έχουμε με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής ανακατασκευή και νέους σειρμούς στο τραμ. Σε λίγο θα έχουμε και το ρεπορτάζ, αλλά και τις δηλώσεις των αρμοδίων. Να σας ενημερώσω για άλλη μια φορά. Έχουμε καμπανάκι από το Δήμο Ελευσίνας. Είναι μια ανακοίνωση που εκδόθηκε από τον Δήμο Ελευσίνας χθες, όπου ουσιαστικά κάνει λόγο για αύξηση των κρουσμάτων σύμφωνα με τις ενημερώσεις που έχει από τον ΕΟΔΗ. Πιο συγκεκριμένα, 43 κρούσματα είχαν καταγραφεί στις 11 πρώτου, στα 59 κρούσματα είχε στις 18 πρώτου, άρα 3 μέρες πριν. Επίσης έχουμε και αύξηση των νοσηλευόμενων ασθενών. 7 νοσηλευόμενους στις 11 πρώτου, 12 νοσηλευόμενους στις 18 πρώτου. Είναι σημαντικό, είναι καμπανάκι για να μην υπάρξουν περαιτέρω μέτρα. Μόλις βγήκε επί της ουσίας η Ελευσίνα από αυτή τη διαδικασία, οπότε πρέπει, ζητάει και η ίδια Δημοτική Αρχή, να τηρήσουν όλοι τα μέτρα αυτοπροστασίας για να μην έχουμε περαιτέρω μέτρα. Αλλάζουμε θέμα και πάμε σε αυτή τη σημαντική εξέλιξη. Επίσης, ξαναλέω για άλλη μια φορά, στο δεύτερο μέρος η Κάμερα των Δημοσκοπήσεων βρέθηκε στο Δημαρχείο Ελευσίνας και συνάντησε Βρυλισσίων και συνάντησε το Δήμαρχο Βρυλισσίων, τον κύριο Τσένο Μανιατογιάννη. Στέλιος Αρέσκος είναι μαζί μου εδώ στο στούντιο. Να δούμε τι έγινε στην πρωινή δοκιμαστική ουσιαστικά διαδρομή του τραμ. Νέοι σειρμοί, νέα ανακατασκευή της γραμμής και όλοι αυτό που ευχήθηκαν και μέσα από τις δηλώσεις που θα μας μεταφέρεις, που θα δούμε κιόλας, αλλά θα μας μεταφέρεις και στο ρεπορτάζ, πολύ σύντομα το τραμ να φτάσει επιτέλους και στον Πειραιά. Και στον Πειραιά, ναι. Ναι, Γιώργο, η δοκιμαστική διαδρομή ήταν να γίνει χθες, αλλά λόγω της απεργίας των οδηγών δεν αναβλήθηκε. Αναβλήθηκε.
Λοιπόν, οπότε σήμερα είχαν την ευκαιρία και ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμαλής, και ο Υφυπουργός Αρμόδιος για Θέματα Μεταφορών, Γιάννης Κεφαλογιάννης, και ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, να διαπιστώσουν από κοντά το νέο έργο. Να το δοκιμάσουν και ήδη για την ακρίβεια. Ακριβώς, να δουν τα υπέρ, γιατί υπέρ έχει αυτή τη στιγμή μόνο όλη αυτή η ιστορία της ανακαινισμένης νέας γραμμής, που επαναλαμβάνουμε είναι από την Αγία Σκέπη μέχρι το ΣΕΦ. Περιλαμβάνει ουσιαστικά 11 στάσεις. Μια γραμμή που είναι πλήρως αναβαθμισμένη, γιατί και τεχνολογικά είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα από τις υπόλοιπες. Να πούμε ότι είναι σε χαμηλότερη θέση σε σχέση με την παλιά γραμμή. Περιλαμβάνεται σε όλο αυτό το έργο ανάπλασης που γίνεται στο παραλιακό μέτωπο. Και αυτό βοηθάει γιατί δίνει και δύο επιπλέον λωρίδες κυκλοφορίας στα αυτοκίνητα. Ναι, γιατί ήταν το πρόβλημα που είχαμε με το τραμ ουσιαστικά. Ακριβώς, ότι δημιουργούσε ακριβώς θέμα στη συγκεκριμένη περιοχή. Έτσι, λόγω της κυκλοφορίας. Το συνολικό μήκος τώρα της ανακατασκευής στη γραμμή, στις γραμμές αυτές τέλος πάντων, φτάνει τα 2.820 μέτρα. Οι μηχανικοί το υπολογίζουν επί δύο, ξέρεις, γιατί είναι και οι γραμμές που επιστρέφουν. Λοιπόν, οπότε είμαστε στα 5.640 μέτρα. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι κόστος 5.800.000 ευρώ το έργο. Ένα πολύ σημαντικό κονδύλι, πολύ σημαντικό. Πολύ το οποίο έχει έργο καλυφθεί από την... Έχει καλυφθεί πλήρως από την Περιφέρεια Αττικής, η οποία μάλιστα ανέλαβε και την ανακαίνιση τριών στάσεων. Πέρα δηλαδή από τις γραμμές, ανέλαβε να ανακαινήσει πλήρως και τρεις στάσεις, ενδιάμεσες στάσεις, σε αυτή τη διαδρομή της Καλυθέας, του Μοσχάτου και των Τζιτζιφιών. Λοιπόν, και πέρα από αυτό που λέγαμε, Γιώργο, για την χαμηλότερη θέση που επιλέχτηκε αυτό και για αντιπλημμυρική προστασία και θωράκιση της περιοχής. Και θωράκιση περιοχής, ειδικά στις περιοχές της Καλυθέας και του Μοσχάτου, και με ένα νέο σύστημα που χρησιμοποιήθηκε υπάρχει λιγότερο θόρυβος. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς που επιβαστήκαμε και κάναμε τη διαδρομή, δώσε μας την πρώτη εικόνα, την πρώτη αίσθηση. Θα δούμε βέβαια υπουργό, και τα πλάνα μετά. Ναι, νιώθεις ότι είσαι στο αεροπλάνο στα 30.000 πόδια που έχει περάσει, ξέρεις, πάνω από τα σύννεφα και πλέον δεν ακούς τίποτα, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Λοιπόν, αθόρυβο. Εντάξει, πηγαίναμε και με χαμηλή ταχύτητα, μην νομίζεις, γιατί στην επιστροφή που βιαζόταν ο οδηγός πάτησε λίγο γκάζι, η αλήθεια είναι. Αλλά και εκεί ακόμα ήταν διαχειρίσιμο. Αισθανθήκαμε, δηλαδή, ναι, ασφαλείς, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, ναι, αυτές τις μικροδιαφορές τις καταλαβαίνεις. Και στο θόρυβο και στην τροχοπέδηση που γίνεται καλύτερα. Δεν νιώθεις δηλαδή ότι περνάς από κοτρώνες, κατάλαβες. Και είναι πολύ πιο ομαλή ουσιαστικά. Ναι, σίγουρα είναι ολοκένουργη η σειρμή, να πούμε. Είναι 25 στο σύνολό τους. 18 έχουν ήδη παραλευθεί. Σε λίγο καιρό θα παραδοθούν και οι υπόλοιποι 7. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέλιο, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε μαζί να παρακολουθήσουμε τι δήλωσαν και στην κάμερα του Attica TV ο Υπουργός Μεταφορών, ο Υπουργός μάλλον Υποδομών, ο κύριος Κώστας Καραμαλής, ο Υπουργός Μεταφορών, μάλλον Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τα θέματα των μεταφορών, ο κύριος Κεφαλογιάννης, αλλά και ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κύριος Γιώργος Πατούλης. Σήμερα βρισκόμαστε στο τραμ, στο ΣΕΦ, διότι βήμα-βήμα κάνουμε ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο για να αυξήσουμε τις δυνατότητες αυτού του συγκοινωνιακού έργου. Πριν από λίγες εβδομάδες παραδώσαμε τη γραμμή στο Σύνταγμα. Σήμερα, όπως σας είπα και πριν, παραδίδουμε τη γραμμή Φάληρο και ΣΕΦ και πολύ σύντομα θα είμαστε έτοιμοι να παραδώσουμε τη γραμμή στο Πειραιά. Επομένως, κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε να δημιουργήσουμε και άλλες εναλλακτικές όπως είναι το τραμ. Έχουμε κάνει μια σημαντική προσπάθεια το τελευταίο καιρό να αναβαθμίσουμε τις αστικές συγκοινωνίες των Αθηνών και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Περιφέρεια, γιατί σήμερα αυτό που κάναμε είναι μπήκαμε σε ένα καινούριο σειρμό, τους νέους σειρμούς οι οποίοι έχουν χρηματοδοτηθεί
και από το ΠΕΠ της περιφέρειας και αυτοί οι σειρμοί σιγά σιγά θα μπουν στο συγκοινωνιακό έργο. Να ευχαριστήσω λοιπόν την περιφέρεια, τον κύριο Πατούλη, για τη χρηματοδοτική του συμβολή αλλά και για την ανάπλαση όλου του Φαλιρικού εδώ όρμου, διότι σε χρόνο πραγματικά ρεκόρ η περιφέρεια παρέδωσε όλες αυτές τις εργασίες στην ώρα τους. Ο σχεδιασμός μας για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών βγαίνει με ρυθμούς αμύωτους και βγαίνει και στην πράξη. Σήμερα συνδέεται το τραμ μέσω του ΣΕΦ και βεβαίως προηγουμένως είχαμε δώσει την σύνδεση με το Σύνταγμα. Επομένως, πλέον υπάρχει σύνδεση ολόκληρου του παραλιακού μετόπου με το κέντρο της Αθήνας. Αυτό σημαίνει ότι πολλές περιοχές της πρωτεύουσας, οι οποίες έχουν αρκετό πληθυσμό, συνδέονται με το κέντρο και βεβαίως είναι και μια όμορφη διαδρομή. Θυμίζω επίσης ότι η ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών συνεχίζεται γιατί καθημερινά στους δρόμους της Αθήνας βγαίνουν πάνω από 1.200 λεωφορεία και τρόλεϊ, όπως επίσης μειώνονται και οι συχνότητες στα μέσα σταθερής τροχιάς. Επομένως, οι πολίτες απολαμβάνουν καθημερινά καλύτερες υπηρεσίες όσον αφορά τις αστικές συγκοινωνίες. Και βεβαίως η επόμενη στάση για το τραμ θα είναι και στον Πειραιά. Συμβάλλουμε στην προσπάθεια να μετακινείται ο πολίτης της Αττικής με ασφαλή μέσα, σύγχρονα μέσα όπως είναι το τραμ. Σήμερα παραδίδεται ουσιαστικά με νέες τεχνολογίες γραμμές όπου δεν δημιουργούν κραδασμούς αλλά και είναι και αθόρυβες για το τραμ από ΣΕΦ μέχρι Καλλιθέα. Είναι λοιπόν οι τρεις σταθμοί οι οποίοι φτιάχτηκαν απ' αρχής του Μοσχάτου, του Συζυγχές και της Καλλιθέας όπως και 6 χιλιόμετρα γραμμών για να μπορέσουν να έχουν ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια μετακινήσεις. Σε συνδυασμό με τους νέους σειρμούς οι οποίοι παραδίδονται στο κοινό, η περιφέρεια θα είναι κοντά σε όλα αυτά τα έργα. Έχουμε απόλυτη καλή συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και την Υγεσία, τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Κεφαλογιάννη. Συνεχίζουμε. Έχουμε πολλά να πράξουμε στο άμεσο μέλλον για να μπορέσουμε να κάνουμε την πράσινη Αττική, την Αττική όπως ακριβώς την οραματιζόμαστε. Αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον και εμείς και οι πολίτες φυσικά να φτάσει και στον Πειραιά. Ματίνα Πολυχρόνη εδώ στο στούντιο, να πούμε και για άλλες ειδήσεις από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα και σήμερα. Και έχουμε να πούμε και παραπάνω μόλις κλείσεις εσύ το αυτοδιοικητικό δελτίο. Κυρίες και κύριοι, διήμερη επίσκεψη του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών αρμόδιου για την τοπική αυτοδιοίκηση Στέλιου Πέτσα σε Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία. Συναντήσεις με τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης. Η αξιολόγηση θα εφαρμοστεί κανονικά και στους υπαλλήλους καθαριότητας των Δήμων, επεσήμανε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης, τονίζοντας ότι δεν προβλέπεται ειδική μεταχείριση. Η Περιφέρεια Αττικής θα σταθεί στο πλευρό των πολιτών στον δικαστικό αγώνα για απόδοση ευθυνών στις δίκες που πρόκειται να διεξαχθούν το επόμενο διάστημα για τα τραγικά συμβάντα σε Μάντρα και Μάτι, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Διοίκηση της Περιφέρειας. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιχορήγηση ή και παραχώρηση αιγίδας έστειλε το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας για δράσεις μουσείων σύγχρονου πολιτισμού, πινακοθηκών και συλλογών. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλουν μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου την πρότασή τους ηλεκτρονικά. 7,7 εκατομμύρια ευρώ από τον Δήμο Αθηναίων για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον πολιτισμό της Αθήνας. Την 5η 28 του μήνα, ο Δήμος μέσω της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής θα εκδώσει την επίσημη πρόσκληση προς τους ιδιοκτήτες, καλώντας τους να υποβάλουν αίτηση για τη χρηματοδότησή τους. Παραδόθηκε και επίσημα σήμερα στο κοινό το τμήμα της γραμμής του τραμ από την Αγία Σκέπιο στον κόμβο του ΣΕΦ, το οποίο ανακατασκευάστηκε πλήρως με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής. Πρωταθλητές στην ανακύκλωση αναδεικνύονται οι Δήμοι Κροπίας και Κυθήρων, ενώ ακολουθούν οι Δήμοι Βρυλισσίων, Ραφίνας Πικερμίου και Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, σύμφωνα με το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΝΑ, το οποίο επέβαλε για πρώτη φορά το πρόστιμο τέλος ταφής σε όσους δεν ανακυκλώνουν και οδηγούν στον χιτά τα σκουπίδια τους. Την ενοποίηση αναβίσου παλαιάς φώκιας μελετά ο Δήμος Σαρονικού. Το σχέδιο περιλαμβάνει κόμβους, πεζοδρόμια και ποδηλατόδρομους. Η Δημοτική Αρχή μέχρι τις αρχές Μαρτίου θα έχει καταθέσει την πρώτη πρόταση.
έμπρακτη στήριξη της περιφέρειας Αττικής στην περίθαλψη των αδέσποτων ζώων. Εξασφαλίζει ένα στενοφόρο και μια γεννήτρια για τις ανάγκες του Διαδημοτικού Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων. Και κλείνοντας, πρόσληψη 17 ατόμων από τον Δήμο Πειραιά, Γιώργο. Μάλιστα, πολλά και ενδιαφέροντα τα όσα μας είπες. Έχουμε να σταθούμε σε πολλά ζητήματα. Έχω κάνει ρεπορτάζ για τις συναντήσεις του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών που το ανέφερες και εσύ. Θα σας πω τι υπόθηκε στη συζήτηση που έκανε με τον Μωυσή Ελισάφ, είναι ο Δήμαρχος Ιωαννίνων. Η συζήτηση κινήθηκε φυσικά γύρω από το ζήτημα της πανδημίας και το τι γίνεται σχετικά με την πανδημία. Συζητήθηκαν πολλά ζητήματα, όπως είναι για παράδειγμα ο εκλογικός νόμος και ό,τι περιμένουμε από την κυβέρνηση το επόμενο διάστημα. Και μάλιστα δεσμεύτηκε ο ίδιος ο αναπληρωτής υπουργός ότι θα ξαναβρεθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα στο συγκεκριμένο Δήμο να δουν πώς προχωρούν και τα έργα που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή και όσα έχουν προγραμματιστεί από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και φυσικά από τον Φιλόδημο. Είναι το θέμα το πρώτο που ήθελα να σταθούμε. Έχουμε και άλλα όμως θέματα να μας πεις. Και θα ήθελα να σταθούμε, αν θες και εσύ, στο Δήμο Αθηναίων και στην στήριξη που παρέχεις στον κλάδο του πολιτισμού και των τεχνών. Από τις αρχές του Νοεμβρίου έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα ομπρέλα, ουσιαστικά 40 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, γενικότερα όλων των ατόμων και των επιχειρήσεων των κλάδων που πλήττονται. Τώρα, στο πλαίσιο αυτό, 7,7 εκατομμύρια διατίθενται συγκεκριμένα για τη στήριξη των επιχειρήσεων που αφορούν στον πολιτισμό και βρίσκονται στον Δήμο Αθηναίων. Να πούμε λοιπόν ότι η χρηματοδότηση θα είναι ένα κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων των επιχειρήσεων αυτών το 2019. Μπορούν λοιπόν να λάβουν το ελάχιστο ποσό είναι 2.000 και το μέγιστο ποσό είναι 200.000. Είναι πολύ σημαντικό γιατί έχουν πληγεί όλοι οι κλάδοι, αλλά συγκεκριμένα τώρα λέμε για όσους αφορούν στον πολιτισμό και τις τέχνες. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει αυτές που θα υποβάλουν αίτηση να καταγράφουν έξοδα από 10.000 και άνω, ενώ το καταβληθέν ποσό θα πρέπει να καταναλωθεί εντός του έτους, εντός του 2021. Επίσης να πούμε ότι θα μπορούν να μπουν στο athensip.gr, στην ιστοσελίδα επίσης του Δήμου Αθηναίων, www.cityofathens.gr, αλλά και στο elanet.gr, και εκεί όσοι ενδιαφέρονται, και εννοείται θα είναι πάρα πολλοί, και όσοι δικαιούνται, να το πούμε και αυτό, πρέπει να κοιτάξουν ακριβώς αυτές τις ιστοσελίδες, ποια είναι τα κριτήρια, ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση. Είναι πολύ μεγάλη επιχορήγηση, 7,7 εκατομμύρια. Πολύ σημαντική στήριξη για ένα χώρο που πλήττεται ιδιαίτερα. Έτσι, μη επιστρεπτέ επιχορήγηση. Θα είναι ένα κεφάλαιο κίνησης. Εγώ περιμένω να μου πεις και περισσότερα για τη στήριξη για τα δέσποτα ζώα. Είναι κάτι στο οποίο έχουμε αναφερθεί πάρα πολύ. Είναι μια κίνηση, μια δράση επίσης πολύ σημαντική από την περιφέρεια Αττικής. Ενισχύεται ακόμη περισσότερο. Υπάρχουν, το έχουμε πει Γιώργο πάρα πολλές φορές εδώ, πάρα πολλά δέσποτα σε όλους τους Δήμους. Συνολικά λοιπόν η περιφέρεια Αττικής δίνει το ασθενοφόρο, κάνει μια πολύ μεγάλη κίνηση για να ενισχύσει αυτό που όλοι οι Δήμοι μεμονωμένα προσπαθούν. Να περιθάλψουν τα δέσποτα ζώα. Το κέντρο περίθαλψης ζώων που βρίσκεται στο ΔΙΚΕΠΑ, στο οποίο έχουμε φιλοξενήσει εδώ τον πρόεδρο του ΠΕΣΙΔΑ που ανήκει το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη δομή για τα δέσποτα ζώα. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές και είναι κάτι που πραγματικά γίνεται πολύ καλή δουλειά από την πλευρά του κύριου Γουρδομιχάλη και όλης της διοίκησης του ΔΙΚΕΠΑ και του ΠΕΣΙΔΑ. Αλλά χρειάζεται επιπλέον στήριξη και φαίνεται ότι βρίσκονται κάποιοι που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Ακόμη και μέσα σε αυτές τις δύσκολες ημέρες που, όπως πολλοί κλάδοι της εστίασης εννοείται, του πολιτισμού πλήττονται και είναι, γιατί αναφερθήκαμε και στο Δήμο Αθηναίων και σε αυτή τη στήριξη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι και άλλα τρέχοντα θέματα όπως η ανακύκλωση. Αναφερθήκαμε και σε αυτό. Αναφέρθηκε σε... Είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω το επόμενο διάστημα θα το συζητήσουμε και θα το σχολιάσουμε πάρα πολύ, γιατί επισκιάζεται από το θέμα του κορονοϊού, αλλά νομίζω είναι ένα θέμα το επόμενο διάστημα ότι θα απασχολήσει πάρα πολύ την Αττική. Και ο Δήμος Αθηναίων, να το πω αυτό, Μαρκοπούλους, Πετσών, Έγινα, Σπόρου, είναι δήμοι στους οποίους επευλήθη αυτό το τέλος ταφής, γιατί ουσιαστικά δεν ανακυκλώνουν όσο πρέπει, καταλήγουν τα απορρίμματα από τους δήμους των ΧΙΤΑ και έτσι πήραν αυτό το τέλος ταφής.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Ματίνα. Θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Θα δούμε τα πρωτοσέλιδα τοπικού τύπου. Θα δούμε τι είπε στην εκπομπή ο Τσένος Μαγιανετογιάννης, που φυσικά βρέθηκε η κάμερα του Attica TV και των δημοσκοπήσεων στο Δημαρχείο και συζήτησε με τον Δήμαρχο Βρυλισσίων. Αλλά θα μιλήσουμε και θα δούμε και τι γίνεται σχετικά με την κίνηση αυτή την ώρα. Μικρό διάλειμμα. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί σας. Επιστρέφουμε λοιπόν στο στούντιο του Attica TV και στις δημοσκοπήσεις. Πριν πάμε να δούμε την επισκόπηση του τοπικού τύπου, να σας πω την πρώτη ανακοίνωση από πλευράς του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών του κ. Στέλιου Πέτσα για την επίσκεψή του στην Ήπειρο. Μέσα από θεσμικές τομές, αναφέρει ο κ. Πέτσας, που δρομολογούμε το επόμενο διάστημα και την αναπτυξιακή όθηση που δίνουν τα προγράμματα στον χώρο της αυτοδιοίκησης, η Ήπειρος μπορεί να γίνει καλό παράδειγμα μείωση των εισοδηματικών ανισοτήτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Είναι η πρώτη αντίδραση από πλευράς Στέλιου Πέτσα, η πρώτη ανακοίνωση μάλλον, για την επίσκεψή του στην Ήπειρο. Όπως σας είπαμε, ακολουθεί επίσκεψη στην Κεντρική Μακεδονία. Σε λίγη ώρα θα έχει με τον κύριο Τζιτζικώστα, με τον Απόστολο Τζιτζικώστα, και αμέσως μετά και αύριο με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Κώστα Αγοραστό. Πάμε να δούμε τώρα τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου, ποια είναι τα βασικά θέματα. Όπως αντιλαμβάνεστε, ποικίλουν τα θέματα που προτάσουν ως βασικά θέματα, γιατί ο τοπικός τύπος είτε έχει κάποιο βασικό θέμα από τις τοπικές κοινωνίες όπου κυκλοφορεί, είτε κάποιο κεντρικό θέμα, όπως είναι για παράδειγμα η αλλαγή στον εκλογικό νόμο. Και θα ξεκινήσουμε να δούμε τώρα με ποια εφημερίδα θα ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε με την Αμαρισία. Δήμος Πεντέλης, στα Σκαριά, η αναβάθμιση 4 δασικών χώρων. Πρόκειται για το αστικό δάσος στη Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων, το άσος Προφήτη Ηλία στη Νέα Πεντέλη, το πάρκο Τσαγκάρε στα Μελίσια και το αρσίλιο Πλαστήρα στη Νέα Πεντέλη. Αυτό είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας Αμαρισίας, που φυσικά κυκλοφορεί σε Πεντέλη, Μελίσια και Βρυλίσια. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Να δούμε το πρωτοσέλιδο αυτή τη φορά, δεν ξέρω, να δούμε τη συνείδηση. Στην τηλεδιάσκεψη με τον Πρωθυπουργό και τους συναρμόδιους υπουργούς συμμετείχε ο Δήμαρχος Διονύσου και αναφέρεται φυσικά στο project του Τατοίου. Έχει γίνει πολλή συζήτηση για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν τα πρώην βασιλικά ανάκτορα και μάλιστα υπάρχουν και πολλά σχέδια και από πλευράς κυβέρνησης αλλά φυσικά και από πλευράς τοπικών αρχών. Πάμε στη μαχητική φωνή. Διαδικτυακή ημερίδα με θέμα μύθοι και αλήθειες για τα αντιβιωτικά και τα εμβόλια διοργανώνει το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Πεντέλης. Είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας Μαχητική Φωνή, όπου κυκλοφορεί σε Χαλάνδρη αλλά και άλλους δήμους του βόρειου τομέα της Αττικής. Και κλείνουμε με μία από τις ιστορικότερες εφημερίδες του Πειραιά, την εφημερίδα Κοινωνική, όπου προτάσει ως βασικό θέμα το νέο εκλογικό νόμο, πώς θα εκλέγονται επί της ουσίας δήμαρχοι και περιφερειάρχες σε όλες οι αλλαγές που προωθούνται στην αυτοδιοίκηση. Είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας Κοινωνική. Το παρουσιάσαμε, σας παρουσιάσαμε και εμείς όλες τις λεπτομέρειες και χθες, για το πώς θα γίνουν οι αλλαγές, τι προβλέπει, ποιες αλλαγές κλείδωσαν και μάλιστα με την παρουσία του Πρωθυπουργού στο Υπουργείο Εσωτερικών. Πάμε σε αυτό το σημείο. Πριν παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη που κάναμε στον Τσένο Μανιατογιάννη, τον Δήμαρχο Βρυλισσίων, να παρακολουθήσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα είπε χθες στην εκπομπή ο Δήμαρχος Νίκαιας Ρέντι, ο κύριος Γιώργος Ιωακιμίδης, όπου επί της ουσίας μας ανέλησε όλο το σχεδιασμό του για το πώς 100 εκατομμύρια ευρώ θα πέσουν υπομορφή έργων στο συγκεκριμένο Δήμο. Να το παρακολουθήσουμε. Νομίζω ότι πραγματικά έχουν οριμάσει πάρα πολλά πράγματα ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια πολύ μεγάλη απορρόφηση κονδυλίων. Υπάρχουν προγράμματα. Το πρόβλημα, και το ξέρετε καλά με την αυτοδιοίκηση, είναι ποιος έχει μελέτες για να μπορέσει να πείσει να πάρει αυτά τα χρήματα. Στην ανάρτηση που έκανα, και θεωρώ ότι μπορεί να είναι και μετριοπαθής ο στόχος των 100 εκατομμυρίων. 100 εκατομμύρια στην επόμενη τριετία δεν ξέρω σε ποιες πόλεις της Ελλάδας μπορεί να πέσουν, αλλά σίγουρα στη δική μας πόλη τα τελευταία 30 χρόνια δεν έχουν πέσει αθρηστικά όλα αυτά τα χρήματα. Αλλά υπάρχει περίπτωση, Δήμαρχε, να είναι και παραπάνω. Ναι, νομίζω ότι θα είναι παραπάνω και θα σας πω το γιατί. Ναι.
Εγώ αυτή τη στιγμή μετράω τα προγράμματα που ήδη υπάρχουν. Ποια είναι αυτά? Υπάρχουν 30 εκατομμύρια ήδη προγραμματισμένα και δημοπρατημένα για αποχετεύσεις στο Δήμο Νίκαιας και στο Δήμο Ρέντι, τα οποία κάνει η περιφέρεια. Άρα λοιπόν ήδη έχουμε 30 εκατομμύρια. Υπάρχουν 20 εκατομμύρια που είναι οι προγραμματικές συμβάσεις που έχουμε με την περιφέρεια Αττικής. Και να πω κάτι καινούριο που πρώτη φορά το λέω κιόλας που μπήκε τώρα στην προϋπολογισμό που εγκρίνεται. Έχουμε βάλει 10 εκατομμύρια για ένα πολύ μεγάλο έργο που είναι ένας χώρος αθλητικός και πρασίνου 40 στρεμάτων. Είναι πολύ κοντά στην Εθνική που υπάρχει ένα στάδιο το Μελίνα Μερκούρη που παίζει και βόλιο Ολυμπιακός. Υπάρχει εκεί ένας χώρος που αθλούνται ο Στίβος, ο οποίος θα γίνει καινούριος, θα φτιαχτεί ένα γήπεδο ποδοσφαίρου και θα γίνει όλο πράσινο αυτό το κομμάτι. Αυτό έχουμε εντάξει στον προϋπολογισμό της περιφέρειας Αττικής 10 εκατομμύρια, που τα 7 θα είναι της περιφέρειας, τα 3 θα είναι του Δήμου του δικού μας. Ένα τεράστιο έργο λοιπόν 10 εκατομμυρίων. Σε ένα χώρο όμως 40 στρεμάτων που θα πάρει μια πολύ μεγάλη ανάσα. Έχουμε βάλει 5 εκατομμύρια για ασφαλτοστρώσεις, που ξέρετε ότι όλες οι πόλεις πάσχουν, 2 εκατομμύρια από την περιφέρεια, 3 εκατομμύρια δικά μας. Υπάρχει ένα πρόγραμμα 4,5 εκατομμυρίων για ανάπλαση όλων των παιδικών χαρών της πόλης και διαμόρφωση μιας σειράς χώρων που για την πόλη είναι σημαντική, όπως είναι το Κυπωθέατρο, το Μάνος Λοΐζος κλπ. Μεγάλων χώρων ανοιχτών που παίρνει ανάσα η πόλη, και αυτό με την περιφέρεια. Υπάρχουν σειρά μικρότερων έργων με την περιφέρεια, 800-900.000, που όλα αυτά μαζί αθροίζουν 20 εκατομμύρια. Άρα 30 και 20, 50. 50 εκατομμύρια. Υπάρχει το Τρίτσις, στο οποίο ήδη έχουμε καταθέσει μία πρόταση που θεωρώ είναι εμβληματική για την πόλη και θα είναι το μεγαλύτερο έργο της πόλης μας για τα επόμενα χρόνια και τα πιο μεγάλα στη χώρα. Είναι ένα δίκτυο πεζόδρομων ποδηλατόδρομων που θα ενώσει τη μία άκρη της πόλης μέχρι την άλλη. Θα ξεκινάει από την Οδό Πυραιός και θα φτάνει ψηλά στη Νεάπολη, περνώντας από όλα τα κομβικά σημεία της πόλης. Θα μπορεί κανείς να κάνει ποδήλατο, έχει 2 μέτρα για ποδήλατο, έχει 1,5 μέτρο για πεζούς και θα μπορούν επίσης να κυκλοφορήσουν και τα ΑΜΕΑ επιτέλους ασφαλώς σε αυτό το κομμάτι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι 20 χιλιόμετρα διάσπαρτα στην πόλη μπορεί πραγματικά και ο πεζός και ο ποδηλάτης και ο άνθρωπος με ειδικές ανάγκες να επικοινωνήσει από το ένα σημείο στο άλλο. Ένα τεράστιο έργο προϋπολογισμού 16 εκατομμυρίων. Υπάρχει μια ένταξη στο σχέδιο πόλης που θέλει τα έργα τα συνοδά από την ένταξη, που είναι το κομμάτι γύρω από τη Λαχαναγορά, που είναι ένα κομμάτι σε πάρα πολύ κακή κατάσταση εδώ και πολλά χρόνια και το κουβαλάμε και μας ντροπιάζει, καιρός να το λύσουμε λοιπόν, με ένα προϋπολογισμό 8 εκατομμυρίων από το Τρίτσις. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Δήμαρχος Νίκαιας Ρέντης στην εκπομπή, θα αλλάξει όλη η εικόνα του συγκεκριμένου Δήμου. Δίνω για άλλη μια φορά τρόπους επικοινωνίας για να στέλνετε δικά σας μηνύματα, παρατηρήσεις, επισημάνσεις και φυσικά το ρεπορτάζ από τις περιοχές σας. Φυσικά θέλουμε και τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου που ενδεχομένως να μην μπορούμε να τα βρούμε εύκολα. Εδώ μέσα από την εκπομπή να τα παρουσιάζουμε καθημερινά, οπότε μπορείτε να τα στέλνετε στο mail της εκπομπής. Δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TVGR στο Twitter. Στο Facebook Δημοσκοπήσεις Attica TV. Το email της εκπομπής είναι το δημοσκοπήσεις@attica.tv.gr. 211-27-007-11 είναι το τηλέφωνο του σταθμού και της εκπομπής. www.attica.tv.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση και φυσικά Δημοσκοπήσεις Attica TV, το κανάλι μας στο YouTube. Πάμε σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε το πρώτο μέρος από τη συνέντευξη που μας παραχώρησε στο Δημαρχείο Βρυλισσίων ο Δήμαρχος, ο κ. Ξένος Μανιατογιάννης. Τα προβλήματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Μπαίνουμε στο 2021 προσδοκώντας ότι κάτι καλύτερο θα μπορούσε να επέλθει για την πρωτεύουσα της χώρας. Ωστόσο, η κατάσταση είναι αποστάσιμη, ενώ παρουσιάζει και χειροτέρευση σε πολλές περιοχές. Και αναφέρομαι φυσικά στα ναρκωτικά, στο εμπόριο ναρκωτικών, αναφέρομαι στην εγκληματικότητα, αναφέρομαι στην πορνεία, αναφέρομαι και στο μεγάλο πρόβλημα του μεταναστευτικού. Δεν σας κρύβω ότι το τελευταίο διάστημα δέχομαι διαμαρτυρίες και καταγγελίες και αναφορές από πάρα πολλές πλευρές της πόλης. Υπάρχει μια περίεργη ως στρεβλή διαχείριση του μεταναστευτικού, να ξεκινήσω από εκεί, που αφορά δομές που πλέον ξεφυτρώνουν σε πολλές περιοχές, δηλαδή σε πόλια, πλατεία Βικτωρίας, στην Αριστοτέλους, στα κάτω Πατήσια. Στην Κυπριάδο ακόμα μια περιοχή η οποία ήταν ανέγκυχτη από το μεταναστευτικό. Και το ζήτημα δεν είναι αυτό κατεξοχήν οι δομές. Οι δομές φυσικά θα πρέπει να υπάρχουν σε κάποιο βαθμό. Το θέμα είναι ότι πώς αυτές οι δομές συγκεντρώνονται,
ουσιαστικά σχεδόν όλες στο Δήμο Αθηναίων, στον ιστό της πόλης και δεν υπάρχει καταρχήν μία αποκέντρωσή τους. Γίνονται αστυνομικές επιχειρήσεις, ωστόσο οι επιχειρήσεις αυτές γίνονται αποσπασματικά. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποιο συντονισμένο σχέδιο. Οι πληροφορίες που έρχονται στα αυτιά μου, δεν μπορώ να τις επιβεβαιώσω βέβαια επίσημα, είναι ότι τα αστυνομικά τμήματα στις περισσότερες από αυτές τις περιοχές και τα τμήματα ασφαλείας είναι αποδυναμωμένα. Δηλαδή, ενώ ενισχύονται οι ομάδες τύπου Δέλτα, που κινούνται έτσι ευέλικτα. Που κάνουν άμεσες παρεμβάσεις. Τα αστυνομικά τμήματα είναι αποστεωμένα και δεν μπορούν να ανταποκριθούν πολλές φορές. Μάλιστα, παρακολουθήσατε τι είπε στην εκπομπή ο κύριος Γιώργος Αποστολόπουλος για την εγκληματικότητα. Πάμε σε αυτό το σημείο όμως να παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη, το πρώτο μέρος της συνέντευξης με τον Τζένο Μανιατογιάννη, τον Δήμαρχο Βρυλισσίων. Οι δημοσκοπήσεις συναντούν τον Τζένο Μανιατογιάννη, τον Δήμαρχο Βρυλισσίων, στο Δημαρχείο Βρυλισσίων. Καλησπέρα, Δήμαρχε. Καλησπέρα, κύριε Λεμό. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Και πιστεύω να βρήκατε εδώ φιλοξενία όπως βρίσκω και εγώ κάθε φορά που έρχομαι στο κανάλι σας. Πραγματικά και ένα πολύ ωραίο δημαρχείο, κατά πράσινο γύρω-γύρω, αν κάποιος το επισκεφθεί, είναι από τα δημαρχεία, είναι από τις περιοχές γενικά που έχουν έντονο το πράσινο στοιχείο. Θα τα συζητήσουμε όμως αυτά στην πορεία της συζήτησής μας. Θα ήθελα να ξεκινήσω, Δήμαρχε, με το, θεωρώ, ένα από τα σημαντικότερα, ίσως το σημαντικότερο ζήτημα της επικαιρότητας, το θέμα της διαχείρισης του κορονοϊού. Πώς σας έχει βρει εσάς ως Δήμο αυτό, ποιες πρωτοβουλίες έχετε πάρει ως Δήμαρχος? Πράγματι, είναι το σημαντικότερο θέμα, ειδικά όλη αυτή την περίοδο. Μια περίοδο που πια ο κόσμος έχει αρχίσει να κουράζεται. Εμείς από την πλευρά μας θεωρώ ότι έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όλες τις απαραίτητες έτσι, πρωτοβουλίες έχουμε πάρει. Πρώτα και κύρια, μέσα από τον κοινωνικό μας οργανισμό, μετατρέψαμε τη λειτουργία του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι από την πρώτη φάση και συνεχίσαμε και στη δεύτερη φάση σε πλήρη εξυπηρέτηση των δημοτών. Δεν εξυπηρετούνται μόνο δηλαδή οι άνθρωποι ωφελούμενοι από τις δομές μας, εξυπηρετείται και κάθε δημότης, ιδιαίτερα μεγάλης ηλικίας ή ευπαθούς ομάδας, πάνω από τα 65 που το έχει ανάγκη, για να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να είμαστε στη φιλοσοφία, να ελαχιστοποιηθούν οι μετακινήσεις των ανθρώπων και ιδιαίτερα αυτών που το έχουν μεγάλη ανάγκη. Έχουμε προχωρήσει σε αλλεπάλληλες αιμοδοσίες, γιατί είναι πολύ σημαντική και πρέπει να νομίζω ότι αξίζει να το σχολιάσουμε αυτό. Μία αιμοδοσία, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, μας το έχουν ζητήσει και τα νοσοκομεία, έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Έχουμε κάνει λοιπόν αλλεπάλληλες αιμοδοσίες με μεγάλη συμμετοχή, γιατί ξέρετε, ο κόσμος φοβάται κιόλας να πάει στα νοσοκομεία αυτή την περίοδο, οπότε θέλω να ευχαριστήσω για τη συμμετοχή του κόσμου σε αυτή τη δράση την οποία κάνουμε. Από εκεί και πέρα έχουμε θωρακίσει τα σχολεία μας, τα οποία ξαναξεκίνησαν, αλλά και στην προηγούμενη περίοδο και του Σεπτέμβρη και όταν είχαν ανοίξει το Μάιο, με σχολικές καθαρίστριες, πλήρους απασχόλησης, με απολυματικά, με αντισηπτικά, με όσα προβλέπονται από την κεντρική κατεύθυνση, εφαρμόζοντας πιστά το πρωτόκολλο, γιατί θεωρώ ότι πρέπει όλοι να εφαρμόζουμε το πρωτόκολλο που υπάρχει κατά του COVID-19, διότι από εκεί και πέρα, αν αυτό γίνει κατά το δοκούν, ενδεχομένως να δημιουργήσει ανησυχία ή έτσι στον κόσμο έτσι μια απορία για το πώς πρέπει να λειτουργούμε. Λειτουργούμε λοιπόν με βάση το πρωτόκολλο. Και δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα πιστεύω ότι τα έχουμε πάει πάρα πολύ καλά, αλλά δεν εφησυχάζουμε. Θεωρείτε, Δήμαρχε, ότι ενδεχομένως χρειάζεται η τοπική κοινωνία περαιτέρω στήριξη? Γιατί αντιλαμβάνεστε, όπως όλα δείχνουν, οι συνέπειες του κορονοϊού και ειδικά σε οικονομικό επίπεδο ενδεχομένως να είναι μεγάλες. Βέβαια, θα αποτυπωθούν το επόμενο διάστημα. Χρειάζεται και οι Δήμοι να είναι έτοιμοι να ανταπεξέλθουν σε οποιαδήποτε συνθήκη? Νομίζω ότι χρειάζεται στήριξη η τοπική κοινωνία, χρειάζεται στήριξη και η τοπική επιχειρηματικότητα. Έχουμε βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση με απαλλαγές δημοτικών τελών όπου προβλέπεται, με μειώσεις δημοτικών τελών σε άλλα σημεία που προβλέπεται, με οριζόντια μείωση μεσοσταθμική 9,75% στα τέλη ίδρυυσης για όλους τους δημότες και γενικώς με μια πολιτική από πλευράς διοίκησης του Δήμου, η οποία δίνει τη δυνατότητα ούτως ή άλλως ρυθμίσεων και δόσεων και δίνει τη δυνατότητα παράταση στις ρυθμίσεις και στις δόσεις αυτές, ώστε να μην χαθούν, γιατί είναι πολύ επίπονο για τους δημότες, για τον κόσμο όλο. Οτιδήποτε άλλο προκύπτει ως κατεύθυνση, βεβαίως και θέλουμε να το στηρίξουμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Λεμό, και το ξέρετε πολύ καλά, ότι ο κλάδος της εστίασης και της τοπικής επιχειρηματικότητας στους δήμους μας
έχει θυγεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και δυστυχώς θα δούμε αρκετά λουκέτα σε καταστήματα, ειδικά τοπικού ενδιαφέροντος και τοπικής εμβέλειας, κάτι το οποίο και εμείς προσπαθούμε και θέλουμε με κάθε τρόπο να το ενισχύσουμε ώστε να μην συμβεί. Όσον αφορά όμως την τοπική αυτοδιοίκηση, εκεί τι συνέπειες θεωρείτε ότι θα έχει ο κορονοϊός? Έχουν αποτυπωθεί οι δήμαρχοι αυτά ήδη στα ταμεία σας, αν θέλετε? Έχουμε υστέρηση εσόδων, αρκετά σημαντική, πάνω από 30% υστέρηση εσόδων, τα οποία δεν είναι έσοδα που θα έρθουν στην πορεία, είναι έσοδα τα οποία χάθηκαν. Είτε από τα δημοτικά τέλη, είτε από τις απαλλαγές, είτε από διάφορους άλλους αναγκαστικές καταστάσεις. Πολύ σημαντικό θέμα είναι επίσης τα δάνειά μας, το γνωρίζετε, είναι οι δόσεις που ζητάμε, είναι οι ΚΑΠ που ζητάμε, που ζητάμε επιπλέον ενίσχυση αυτή την περίοδο. Υπάρχουν κάποιες δυνατότητες που μας δίνονται μέσω COVID, αλλά ξέρετε κάτι, ο COVID δεν είναι μια αφορμή για να κάνουμε πράγματα, γιατί έχω ακούσει ότι μπορεί να έχουν ξεχυλώσει καταστάσεις. Ο COVID είναι μια αφορμή για να μπορέσουμε να θωρακιστούμε, να εξυπηρετήσουμε τους δημότες και αυτό κάνουμε. Όμως σίγουρα το θέμα το οικονομικό είναι σημαντικό, δεν φαίνεται τόσο ακόμα όσο θα αποτυπωθεί στη συνέχεια. Εκεί νομίζω ότι μέσα από τα συλλογικά μας όργανα και από την ΠΕΔΑ και από την ΚΕΔΕ, καθώς επίσης και με τις τηλεδιασκέψεις που έχουμε οι δήμαρχοι με τον Περιφερειάρχη και με τους εμπλεκόμενους υπουργούς, κάνουμε τις προτάσεις μας. Θεωρώ ότι αρκετά πράγματα έχουν εισακουστεί μέχρι σήμερα. Υπάρχει έκτακτη επιχορήγηση λόγω COVID στους Δήμους. Νομίζω όμως ότι θα συνεχίσουμε και πρέπει να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη, ώστε αυτό το κενό που έχουμε μέχρι σήμερα να μπορέσουμε να το ελαχιστοποιήσουμε, αν δεν το μηδενίσουμε. Θα ήθελα να αναφερθούμε, Δήμαρχε, σε αυτή τη δημοτική περίοδο. Δηλαδή, μιλάμε για μια νέα δημοτική περίοδο από το 19. Εσείς, βέβαια, είστε μια παλιά δημοτική αρχή, με την έννοια ότι επανεκλεγήκατε. Πόσο δύσκολη ήταν για σας μέχρι αυτή τη στιγμή αυτή η δημοτική περίοδο? Και σας ερωτώ υπό την έννοια, έπρεπε να διαχειριστείτε στην αρχή τις συνέπειες, παρενέργειες εντός εκτός εισαγωγικών της απλής αναλογικής, όπου να σημειώσω και να υπενθυμίσω στους τηλεθεατές, ήσασταν από τους δημάρχους που θεωρούσατε θετική την απλή αναλογική. Και το δεύτερο κομμάτι, φυσικά, μετά από 6 μήνες ήρθε ο κορονοϊός. Πώς εξελίχθηκε αυτός ο πρώτος 1,5 χρόνος της δημοτικής περίοδου? Όντως ήμουνα και είμαι θειασότης της απλής αναλογικής. Η απλή αναλογική έχει την έννοια, έχει βαθιές δημοκρατικές ρίζες. Θεωρώ όμως ότι θα έπρεπε να γίνουν, εάν συνεχίσουμε σε νέο εκλογικό σύστημα, κάποιες βελτιωτικές κινήσεις, διορθωτικές μάλλον κινήσεις, αλλά για να μπορούσαμε να έχουμε απλή αναλογική, ενδεχομένως με μικρή ενίσχυση για να πρημοδοτήσει κατά κάποιο τρόπο και εντός εισαγωγικών τις διοικήσεις, κάτι το οποίο δεν έγινε, ήταν καθολική απλή αναλογική και ήρθε η κυβερνησιμότητα να δώσει κάποιες λύσεις, οι οποίες λύσεις δεν θεωρώ ότι είναι πολιτικά και οι καλύτερες, διότι μέχρι ενός σημείου μπορεί να αποδυναμώνονται και αποδυναμώνονται τα δημοτικά συμβούλια. Από την άλλη, έχουμε αντιπολιτεύσεις σε κάποιες περιπτώσεις και δεν θέλω να μηδενίσω ή να το κάνω οριζόντιο αυτό, οι οποίες άλλες είναι δομικές, άλλες είναι λιγότερο δομικές, άλλες είναι λαϊκίστικες και οι οποίες βάζουν μία στόχευση η οποία θα είναι οι επόμενες δημοτικές εκλογές. Νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να λειτουργήσουμε και οι αντιπολιτεύσεις να λειτουργήσουν δομικά, παραγωγικά, διότι κρίνονται για τις θέσεις που προτείνουν στην φιλοδοξία και την προσπάθειά τους να γίνουν διοίκηση και όταν θα έρθει η ώρα εκείνη θα πρέπει να κριθούμε. Πρέπει όμως πάνω απ' όλα να βάλουμε τις ανάγκες των δημοτών, τις ανάγκες της πόλης μας και να αφήσει ο καθένας το αποτύπωμά του και πραγματικά όταν θα έρθει η ώρα θα φανεί ποιος είχε δομημένη ουσιαστική πρόταση και ποιος έκανε αντιπολίτευση λαϊκισμού, κίτρινη ή οτιδήποτε άλλο. Είναι ένα θέμα λοιπόν το οποίο είναι δυναμικό και είναι σε εξέλιξη και φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές, ακούω, το ξέρουμε όλοι. Περιμένουμε το νέο εκλογικό νόμο, βέβαια έχει μια άλλη φιλοσοφία, ακούγεται η φιλοσοφία του 40% με διαφορά από το δεύτερο. Θα τα δούμε λοιπόν αυτά όταν θα έρθει η ώρα, πάλι μέσα από τα συλλογικά μας όργανα, ώστε να έχουμε μια αυτοδιοίκηση αντιπροσωπευτική και να έχουμε μάθει από όποια λάθη του παρελθόντος. Και βέβαια, όπως είπατε κύριε Λεμό, το δεύτερο μεγάλο θέμα που ήρθε σε όλους μας ήταν ο COVID, η διαχείριση αυτής της κατάστασης, η οποία είναι εξαιρετικά δύσκολη, είναι πρωτόγνωρη σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και λειτουργίας και σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, από την κυβέρνηση, περιφέρεια μέχρι δήμους ή οποιονδήποτε άλλο. Θεωρώ ότι εδώ πρέπει να υπάρχει και υπάρχει μέχρι σήμερα
με όλες τις αδυναμίες, μια συντεταγμένη προσπάθεια, η οποία έχει οδηγήσει, θεωρώ, σε πολύ μεγάλο βαθμό καλά την κατάσταση. Το βασικό όμως της υπόθεσης είναι ότι παραμένουμε να είμαστε και πρέπει να είμαστε συντεταγμένοι για να μην κάνει ο καθένας αυτό που θέλει, αυτό που σας έλεγα και στην αρχή. Εμείς συνεχίζουμε αυτή τη συντεταγμένη πορεία και προσπάθεια και λίγο υπομονή ακόμα πρέπει να κάνουμε όλοι μας και θα βγούμε από αυτό το βάσανο, από αυτό το Γολγοθά. Πώς εξελίσσεται με όλες αυτές, όλο αυτό το πλαίσιο που μας περιγράψατε κι εσείς και γνωρίζει και ο περισσότερος κόσμος το δημοτικό σας έργο? Στο δημοτικό έργο υπάρχουν κάποιες υστερήσεις, κάποιες καθυστερήσεις μέσα από όλη αυτή την προσπάθεια. Σε γενικές γραμμές όμως εξελίσσεται το δημοτικό έργο. Εξελίσσονται έργα τα οποία είχαν ξεκινήσει στην αρχή αυτής της κρίσης. Εξελίσσονται έργα τα οποία ολοκληρώθηκαν οι δημοπρατήσεις και συμβασιοποιήθηκαν μέσα στην διάρκεια αυτή του ενός χρόνου του COVID. Νομίζω ότι προχωράμε και έχουμε έτοιμα και άλλα έργα τα οποία οριμάζουμε και συντόμως θα δημοπρατηθούν. Παραδείγματος χάρη, εξελίσσεται το έργο της αντικατάστασης του οδοφωτισμού με LED. Έχουν ολοκληρωθεί οι φωτοτεχνικές μελέτες και ξεκινάει η αντικατάσταση. Εξελίσσεται το έργο της αντικατάστασης των υδρομετρητών του νερού και της αυτοματοποίησης των αντιλιοστασίων και της διαχείρισης των πιέσεων του δικτύου ίδρυυσης του Δήμου. Τοποθετήθηκαν τα δύο πρώτα συστήματα υπογειοποιημένων κάδων. Εξελίσσεται η εργολαβία των πεζοδρομίων αυτή τη στιγμή στην πόλη μας και υπεγράφει η σύμβαση και ξεκινάνε η ανακατασκευή 14 παιδικών χαρών. Δημοπρατείται το έργο των αθλητικών ταπίτων και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι είμαστε σε μια πορεία, σε μια ροή η οποία είχε κάποιους κλειδονισμούς, αλλά σε γενικές γραμμές προχωράμε και το σχεδιασμό μας. Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης στην αυριανή εκπομπή. Πάμε κατευθείαν να συνδεθούμε με το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής. Κίμων Λογοθέτης βρίσκεται εκεί όπως κάνει καθημερινά. Καλησπέρα. Δεν είσαι στο κέντρο διαχείρισης. Είμαι στο κέντρο, είμαστε στη Διεύθυνση Διαχείρισης Μικροπολιτικών Υποδομών, αλλά είμαστε για καλό λόγο. Και εντάξει, να ενημερώσουμε για την κίνηση βέβαια. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα από χθες και κοινά από την κίνηση. Έχουμε κίνηση στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Αλεξάνδρας, στη Βασιλή Σοφίας και στα δύο ρεύματα. Πανεπιστημίου έχουμε αρκετά αυξημένη κυκλοφορία και στον Κηφισό στο ύψος της Αχαρνών. Και στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του Φαλιρικού Δέλτα, με κατεύθυνση προς την Γλυφάδα. Και μια έντονη κίνηση έχουμε και στο ρεύμα προς Πειραιά, καθώς εκεί είναι και η τοποθέτηση της πεζογέφυρας. Αλλά θέλω να αναφερθώ στο λόγο που είμαστε εδώ σήμερα, καθώς έχουμε συνάντηση χθες στο τέταρτο συνέδριο ηλεκτροκίνησης. Ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε το σχέδιο, το στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Αττικής για την ηλεκτροκίνηση, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την προμήθεια 40 νέων αμοιβώς ηλεκτρικών οχημάτων, φορτιστές σε όλο το οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής. Το πράσινο αποτύπωμα επί της ουσίας της Περιφέρειας Αττικής στους δρόμους. Το πράσινο αποτύπωμα και την κίνηση χωρίς καθόλου περιβαλλοντολογικούς ρήπους, με μηδενικό περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα. Κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια η Περιφέρεια πάνω σε αυτό. Και το κάνουμε στην πράξη. Υπάρχει το σχέδιο το οποίο το τρέχουμε από την πρώτη μέρα, αλλά χθες, όπως καταλαβαίνετε, εφόσον έδωσε το πράσινο φως ο Περιφερειάρχης στο συνέδριο, έχουμε ξεκινήσει με εντατικούς ρυθμούς να προχωράμε αυτή τη διαδικασία στη διεύθυνση, παρουσία του Διευθυντή των Μητροπολιτικών Υποδομών, του κ. Βαριώτη. Και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε σύσκεψη για να προχωρήσουν όλες οι διαδικασίες όπως τις ανέφερε χθες ο Περιφερειάρχης στο συνέδριο. Θα πούμε και τις επόμενες μέρες πολύ περισσότερα, Κίμωνα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σύνδεση. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Παρόλο που δεν βρίσκεσαι στο κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας, ξέρεις ακριβώς τι γίνεται, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Έχω ενημέρωση, βέβαια. Ενημερώθηκε. Με ενημερώσαν οι χειριστές μας από το κέντρο, με ενημερώσαν τηλεφωνικά για το τι συμβαίνει. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ραντεβού καλή αύριο συνέχεια. Την ίδια ώρα. Να σας ευχαριστήσω και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Ακολουθεί, μείνετε εδώ συντονισμένοι για το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί σας αύριο στις 3:30. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους.